Η κατακραυγή της κλειστής κοινωνίας με ανάγκασε κάποια στιγμή να φύγω από την Κρήτη μαζί με τη μητέρα μου και να έρθω στην Αθήνα. Συνέχισα τις σπουδές μου σε ιδιωτικά σχολεία, έκανα πιάνο, έκανα ξένες γλώσσες και κάπου γύρω στα 15 συνειδητά πια ένιωθα ότι έπρεπε να αλλάξω. Άρχισα λοιπόν τις πρώτες ορμόνες, άρχισα να συναναστρέφομαι με κορίτσια της ίδιας φάσης, άρχισα να κατηφορίζω σιγά σιγά στη Συγκρού και να βλέπω πως ήταν ο κόσμος της νύχτας που μέχρι τότε μου ήταν άγνωστο. Σιγά σιγά είχα αρχίσει να βάφομαι, να ψιλοντύνομαι με γυναικεία ρούχα, άφηνα πίσω μου το οτιδήποτε εγωίστικο. Πόσο μεγάλη ήταν η ανακούφιση που ένιωθες? Ήταν απέραντη. Αισθανόμουν τόσο φρικτά μέσα στο καλούπι των αντρικών ρούχων και της συμπεριφοράς. Το μισούσα, ήμουν δυστυχισμένη και έπειτα τα τίναξα όλα και ήμουν ελεύθερη. Ήμουν γυναίκα πια, το ένιωθα. Αρκετά κακό παρελθόν, δεν ήταν όλα εύκολα. Ξεκίνησα μέσα από τον κόσμο του περιθωρίου. Ήμουν στο πεζοδρόμιο, ήμουν στη νύχτα, έδινα το κορμί μου σε αγνώστους για χρήματα, έκανα πράγματα που πολλές φορές δεν ήθελα για τα χρήματα. 2 χρόνια. Κάνω πεζοδρόμιο από τα 14 μου, στη Λεωφόρο Συγκρού. Μετά την αλλαγή φύλου που έκανα, εδώ και πριν 2 χρόνια, άρχισα να δουλεύω σε οικονοχής, εφόσον φυσικά μου εδόθηκε η γυναικεία ταυτότητα και άρχισα να περνάω γιατρό. Πόσο ένα παιδί 14 χρόνων βρέθηκε στη Συγκρού? Σταμάτησα το σχολείο διότι αισθάνθηκα την ανάγκη να ντυθώ με γυναικεία ρούχα. Συνεπώς, όταν πια σαν τραβεστή στην Ελλάδα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά μόνο πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι κατάφερα να βρω το θάρρος να ντυθώ με γυναικεία ρούχα. Είχατε δημιουργήσει ήδη κάποια σχέση? Όσο και αν φαίνεται παράξενο, είχα αρχίσει να ντύνομαι με γυναικεία ρούχα και έπειτα να κάνω έρωτα. Με την οικογένειά σας πώς θα πάτε? Ήταν το μόνο πράγμα που η οικογένειά μου δεν δέχτηκε. Εξάλλου ποια μάνα θα δεχτεί το παιδί της, είτε αγόρι είτε κορίτσι, να εκπορνεύεται, έτσι δεν είναι? Απλά εγώ το επέλεξα. Έπρεπε να βγάλω κάποια χρήματα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Οπότε η μητέρα μου μένει μαζί μου. Το μόνο τους πρόβλημα είναι η πορνεία, αυτό που κάνω δηλαδή, και το ότι έχω τα κότσια και κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Να δίνω συνεντεύξεις και να βγαίνω σε διάφορα περιοδικά και να λέω ότι ήμουν άντρας, ότι δουλεύω σαν πόρνη κτλ. Κτλ. Μου έρχεται να έχω ένα στιλέτο και να τους καρφώνω όλους. Το μισό. Αλλά έχει πάρα πολλά χρήματα. Έχει περίπου 100.000 την ημέρα όταν δουλεύεις σε ένα μπορντέλο. Και στο πεζοδρόμιο πολλές φορές βγάζεις τα ίδια ή και περισσότερα. Συνεπώς πρέπει να κάνω αυτή τη δουλειά μερικά χρόνια ακόμα. Έχω βάλει στόχο μέχρι τα 30 μου, είμαι 24. Και κάποια στιγμή να σταματήσω. Έχω ήδη το σπίτι μου, έχω το αυτοκίνητό μου. Πρέπει να βάλω και
κάποια χρήματα στην άκρη ώστε να μπορέσω να ζήσω. Η ζωή μου αλλάζει εντελώς. Γνωρίζομαι με πολύ γνωστά άτομα από το χώρο του modeling, με φωτογράφους, με στυλίστες, με hairstylist και make-up artist, με μοντέλα, με designers και όλα αλλάζουν. Ένα πολύ γνωστό θηναϊκό πρακτορείο μοντέλων ζητά την δική μου συνεργασία και κάνω συμβόλαιο μαζί τους. Καριέρα της άξια ενός top model, να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο, να κάνω κινηματογράφο, να βγω με διασημότητες της νύχτας, τέτοια πράγματα. Αναγκάστηκα να κάνω πάρα πολλά πράγματα για να πετύχω, δεν θα το κρύψω. Δεν είμαι αυτή που θα ξέρεις, θα το παίξω ότι δεν είχα παρελθόν ή ότι δεν... Όχι, έκανα πάρα πολλά πράγματα για να φτάσω εκεί που έφτασα. Δεν κοιτάτε να κάνετε εσείς τη μένη μας τέτοια. Είναι πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις έτσι. Να κάνετε ξέρεις έτσι. Έτσι, ξέρω. Να τσίνεις το κεφάλι σας. Να κάνεις έτσι. Έτσι, έτσι. Ή θα κορίσεις έτσι. Θα κάνεις έτσι στην αμορά. Αυτά μην κάνετε την ασπίλη που κάνεις έτσι. Κατάλαβες, θα κάνεις έτσι. Τελείως μονοκριτικά. Θα γελάτε, δεν θα είστε σοβαρές. Ξέρεις έτσι. Θα είστε όπως είναι ένα κορυφαίο το οποίο είναι τόσο χαρούμενο. Έτσι. Μπορείτε να πάρετε τα παλιά σας. Δεν θα κάνετε κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτά. Ήθελα να κάνω πάρα πολλά ταξίδια, λατρεύω τα ταξίδια. Μέχρι τώρα έχω πάει μόνο στο Λονδίνο που έκανα την αλλαγή φύλου. Θα ήθελα να ταξιδέψω στον Ειρηνικό ωκεανό, στις Μαλδίβες, στην Πολυνησία, στα Φίτζι. Λατρεύω τα εξωτικά μέρη. Άλλα όνειρα. Θα ήθελα να έχω την υγεία μου, γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Θα ήθελα να μείνω με το αγόρι μου πολλά χρόνια γιατί τον λατρεύω. Θα ήθελα να ζήσει πάρα πολλά χρόνια η μητέρα μου, γιατί την λατρεύω κι αυτή. Την Τζέννη την ξαναβρήκαμε τυχαία στη Ρόδο το φθινόπωρο, ιδιοκτήτρια πλέον επιχείρησης παροχής υπηρεσιών σε μοναχικούς άνδρες. Μετά από μια τέτοια λαμπρή καριέρα που έκανα πολλά τα άσχετα να τα παράτησε, γιατί δεν είχε τα χρήματα που με το έχει το μοντέλο, και ειδικά τώρα που είναι δικό μου, που έχει και 5.000 ευρώ, δεν την έχει η καριέρα του μοντέλου. Και μετά από τέτοια καριέρα να ξαναεμφανιστώ και να πω ότι είμαι πάλι στα μοντέλα, όχι, δεν γίνεται παιδιά. Είναι γελίο. Δίπλα στη θέα της Πασαρέλας, μία που βγήκε και την ήξεραν όλοι ότι ήταν αυτό που ήταν. Σου λέω, γνώριζαν όλοι ότι ήμουν πόδι, ότι θα κάνει αλλαγή φίλου. Το ήξεραν όλοι. Και ξαφνικά δίπλα στις Πασαρέλας με τη Βίκη Κουλιανού και την Τζέννη Παλαθινού, είναι λίγο. Πώς θα γυρίσεις αυτά, δεν έχει χρήμα. Δεν είναι δικό μου, είναι τα παιδιά. Δεν έχει χρήμα. Δηλαδή, μία φορά στο τόσο μία επίδειξη 300.000, 250.000 τη βάζω εδώ κάθε μέρα. Για σκέψου, τι εννοώ. Στην τελική ανάλυση αυτό που ήθελα να κάνω τότε. Έκανα πασάρι, πήγα έξω, έκανα. Ναι. Μήπως υπήρχε κάτι άλλο που σε γύρισε πίσω. Όχι. Τίποτα άλλο. Η αντιμετώπιση τους ήταν φοβερή, απόλυτη. Από τη Βίκη που είχα τα χρόνια φίλε. Και φέρετε το στυρό μου, θα ξανασυνεχίσω το σαρέ πάλι. Ποιος θα ξέρω τι στυρώθηκε. Έχεις αφήσει για λίγο το modeling, για ποιο λόγο? Οι εξαντλητικές δίαιτες, καθημερινή γυμναστική για ύπνο νωρίς, όχι αλκοόλ, όχι τσιγάρο, υγιεινή διατροφή, όλα αυτά με κούρασαν. Είμαι πολύ μικρή ακόμα και σε τελική ανάλυση κατάφερα τόσο πολλά πράγματα μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
Εξάλλου οι επιχειρήσεις μου στη Ρόδο πηγαίνουν αρκετά καλά, οπότε... Στην Ρόδο τι κάνεις? Στην Ρόδο έχω μία δική μου επιχείρηση, όπου με πάρα πολύ καλά χρήματα μπορώ να κάνω συντροφιά σε μερικά του. Είμαι κάτι σαν call girl, ας πούμε. Με φαντάζομαι καλές αποδοχές η δουλειά αυτή. Ναι, γλυκιά μου. Κοπήκατε. Γύρω στις 500, 400, άντε 400. Και γιατί διάλεξες τη Ρόδο, ως έδρα πια? Με κούρασε η Αθήνα. Είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Οι Ροδίτες είναι εκπληκτικοί. Είναι παιδαράδες. Είναι πολύ σικάτι. Είναι πολύ Ευρωπαίοι οι Ροδίτες. Τους λατρεύω. Δεν νομίζω ότι θα φύγω ποτέ από τη Ρόδο. Μόλις αισθάνομαι πολύ τυχερή. Όλες ώρες λέω δηλαδή ότι η ζωή υπήρξε πολύ καλή μαζί μου. Οτιδήποτε ήθελα το έκανα. Απέκτησα το κάμπριο αυτοκίνητο που πάντα ονειρευόμουν. Τα σπίτια των ονείρων μου που πάντα ονειρευόμουν. Τους άντρες των ονείρων μου που πάντα ονειρευόμουν. Από γνωστούς και μη. Έκανα το επάγγελμα που τα επαγγέλματα που πάντα ήθελα. Από το πολύ πρόστιχο μέχρι το λιγότερο πρόστιχο, το άλλο, του modeling. Έκανα τα ταξίδια μου. Τώρα πια τι θέλω? Θέλω να είμαι υγιής, πραγματικά, προσέχω πάρα πολύ την υγεία μου. Θέλω να έχω μαζί τους φίλους μου, τους αγαπημένους, και την οικογένειά μου, τη μανούλα μου που την υπεραγαπώ, το γάτο μου το Λίο, τον λατρεύω, και να κάνω ταξίδια, να ταξιδεύω. Να ταξιδεύω και να γεμίζω λεφτά και να έχω υγεία, τίποτα άλλο. Ποια στιγμή της ζωής σου θα ήθελες να ξαναζήσεις? Δέκα το πρωί στο Λονδίνο, που ξύπνησα από την άρκωση. Και ήταν φοβερό, πίστεψέ με. Πονούσα λίγο. Ξέρεις, ήμουν έτσι μελανιασμένη με τους ορούς και με τα λοιπά. Μπανταρισμένη εδώ κάτω. Κι όμως ήταν τόσο όμορφο. Ο ζωμός που μου έφεραν, ας πούμε, ήταν τόσο γευστικός. Ο ήλιος έλαμπε τόσο καλά. Η γριά, η νοσοκόμα δίπλα μου ήταν τόσο όμορφη. Το Λονδίνο δεν ήταν πια βροχερό. Ήμουν ευτυχισμένη. Ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Αυτή, το έχω πει χίλιες φορές στον εαυτό μου, θα ήθελα να την ξαναζούσα. Η πρώτη σου κίνηση ποια ήταν, αφού ξύπνησες από την άρκωση? Αυτή. Οι καλύτεροι εραστές ποιοι είναι? Οι Έλληνες. Σίγουρα οι Έλληνες. Οι Ροδίτες. Οι χειρότεροι? Οι Κινέζοι.
Να σου πω κάτι. Οι άντρες είναι πολύ λίγοι σήμερα. Δηλαδή, οι περισσότεροι για μένα είναι αδερφές. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα βρεις άντρα σήμερα. Από την υψηλή κοινωνία, από την πασαρέλα, από όλα αυτά. Mm-hmm. Τι είναι αυτά που κράτησες και αυτά που πέταξες? Πέταξα όλα τα βρώμικα πράγματα και είναι τόσα πολλά που δεν θέλω ούτε καν να τα πω. Πες μου λίγα. Το να βλέπεις κάποια φίλη σου που νόμιζες για φίλη σου και να κάθεται να λέει στον αγαπημένο σου σχεδιαστή, διώξτε την αυτή την πατσαβούρα γιατί είναι τραβεστή, ας πούμε, και δεν μπορώ να βγω δίπλα της. Ή στο φινάλε της επίδειξης, την Τζέννη, μην τη βάλεις δίπλα σου, πέταξε την προς το τέλος, να μην φαίνεται. Αλλά εγώ είμαι θρασίτατη πάντα. Διότι στην επίδειξη με την Κλόντια βγήκα δίπλα. Στην επίδειξη με τη Σοφία Λόρεν βγήκα μπροστά. Ήμουν εγώ δίπλα στη Λόρεν που φωτογραφήθηκα. Και όλα τα περιοδικά έβαλαν εμένα δίπλα στη Λόρεν. Η οποία η Λόρεν έπιασε τον ίδιο το σχεδιαστή κάποντε όπερα και είπε ότι είναι εκπληκτική αυτή η Χιλουδάκη. Και το χάρηκα. Κοπήκανε πολλές κουκλίτσες μου. Κοιτάζεις στον καθρέφτη και τι λες? I'm a fucking lucky bitch. Εκεί φορά που φοβήθηκα για τη ζωή μου, όταν στην λεωφόρο Συγκρού σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, ήταν περίπου ξημερώματα, βγήκαν 3 αγόρια από το αυτοκίνητο και με έβαλαν με το ζόρι μέσα, με πήγαν σε μία ερημιά και με βίασαν. Φοβήθηκα για τη ζωή μου, ένιωσα ταπεινωμένη, το λέω ξεκάθαρα. Εκείνη τη στιγμή ήθελα να πεθάνω. Δηλαδή δεν ήταν, ναι, ήταν η δουλειά μου, έτσι. Επέλεγα κάποιον ή με διάλεγε κάποιος άλλος για να με πληρώσει και να μου κάνει αυτό που έχει να μου κάνει. Αλλά αυτό ήταν βιασμός. Ήταν εξευτελιστικό. Έπειτα τους έκανα μήνυση και αυτή τη στιγμή είναι μέσα. Ο ένας 15 χρόνια, ο άλλος 11 και ο άλλος 20. Εσείς δεν έχετε ανάγκη από αγάπη? Εγώ έχω ανάγκη από αγάπη, αλλά για μένα δεν είναι αγάπη αυτή που πληρώνεται. Δηλαδή θα μπορούσα ποτέ να έχω κάποιον να τον πληρώνω και να ξέρω ότι κάθεται μαζί μου επειδή τον πληρώνω. Είναι γελίο δηλαδή. Να με παίρνουν τόσα άτομα κάθε μέρα στο μπορντέλο και στη Συγκρού όταν βγαίνω ή στο Κολωνάκι και να δίνω εγώ για κάποιον χρήματα για να μου κάνει έρωτα ή να είναι μαζί μου και να μου δείχνει στοργή. Όχι, για μένα δεν είναι αγάπη. Υπάρχει κάτι που σε φοβίζει για το μέλλον? Τα γυρατιά. Περισσότερο σε πληροφορώ ότι τρομάζει η εμφάνισή μου. Τίποτα άλλο. Τότε οι φίλοι μου ελπίζω ότι θα είναι μαζί μου ακόμα και τότε. Ό,τι περνάμε τώρα, θα περνάμε και τότε. Θα μαζευόμαστε για τσαγάκι, για χαρτάκια στο σπίτι, ξέρω εγώ, θα βλέπουμε κασετούλες, θα βλέπουμε τα μπουκ μας και θα λέμε πω πως ήμασταν τότε και πως είμαστε τώρα. Θα είναι όμορφα και τότε. Απλά ίσως το άσχημο θα είναι που θα κοιτιέμαι στον καθρέφτη και θα λέω «Μωρέ, όλη αυτή η ομορφιά που χάθηκε, όλη αυτή η γλύκα». Αλλά είναι, that's life. Σε τελική ανάλυση, όταν έχεις τα χρήματα και εφόσον ζει ο Πιταγκή στη Βραζιλία και εφόσον υπάρχει η Λαπρερή κλινική στην Ελβετία, δεν νομίζω, μπορεί να πάω και 80 ας πούμε και να δείχνω φόρτις χωρίς πρόβλημα. Τα περισσότερα χρήματα που έβγαλες από κάποια δουλειά πόσα ήταν? Πολύ καλά χρήματα έβγαλα από την επίδειξη με τη Σοφία Λόρεν για το Κάποντε Όπερα. Ήταν, θυμάσαι? Όχι ακριβώς, απλά ήταν αρκετά. Και τώρα λες ότι θα σταματήσεις, τι μέλη γεννάστε? Έχω κουραστεί αρκετά. Θα κάνω μόνο δουλειές οι οποίες είναι όντως αξιόλογες και θα μου δίνουν αρκετό κέρδος. Θα ασχοληθώ με άλλες επιχειρήσεις. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η δουλειά αυτή και σε έχει κουράσει? Έχεις να συναγωνιστείς πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά και είναι εξαντλητική νομίζω αυτή η δουλειά, διότι θα πρέπει να κάνεις συνεχώς δίαιτα, θα πρέπει να γυμνάζεσαι διαρκώς και είναι κάτι που σε καταβάλει λιγάκι.
Ποια πράγματα είναι αυτά που έχεις στερηθεί κατά κόρον αυτά τα 5 χρόνια για να μπορέσεις να πετύχεις τη δουλειά αυτή? Παλιότερα το φαγητό, τη νυχτερινή ζωή και περισσότερο την επαφή μου με τον κόσμο έξω από το χώρο της μόδας. Ήταν κάτι πρωτοφανές για την Ελλάδα, αυτό που ήμουν και αυτό που κατάφερα να γίνω. Γι' αυτό θα έλεγα ότι μάλλον περισσότερο στην αρχή με περιέργεια και έπειτα με ενδιαφέρον και αγάπη. Αντιζηλίες? Δεν θα έλεγα, δεν είμαι η πανύψηλη, το πανύψηλο top model που θα είχα να φοβηθούν κάτι από μένα. Όχι, δεν νομίζω. Κάποια κοπέλα πώς μπορεί να γίνει όνομα στον χώρο αυτό? Θα πρέπει να γλύψει αρκετά πράγματα. Από το κρεβάτι μου έχει περάσει σχεδόν όλη η υψηλή κοινωνία της Αθήνας. Είχε περάσει και από πριν φυσικά, αλλά όταν έγινα διάσημη ήταν ακόμα πιο μεγάλο το κυνήγι που μου έκαναν. Δεν θα σου πω ονόματα, εξάλλου στις διάφορες εφημερίδες και στα περιοδικά υπάρχουν οι φωτογραφίες μου με πολύ γνωστά ονόματα και από το χώρο της μόδας και άλλες προσωπικότητες. Οπότε δεν έχεις παρά να ψάξεις. Έπρεπε να περάσουν ή ήθελες να περάσουν? Γιατί όχι, ναι, ήθελα. Ίσως ήταν τελικά, ξέρεις, κάποιο είδος ηθικής ικανοποίησης, ότι να, ήμουν αυτή, έφτασα εκεί και ορίστε, με δέχεστε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήξεραν για σένα? Φυσικά. Ομολογώ ότι στη ζωή μου είχα πάρα πολλές σχέσεις. Αγάπησα μόνο μία φορά. Διήρκησε 4 χρόνια. Τώρα είσαι ερωτευμένη? Είμαι διαρκώς ερωτευμένη. Γενικά λατρεύω τους άντρες, αν υπάρχουν ακόμα έστω μερικοί. Ναι, είμαι διαρκώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι ερωτευμένη με μερικούς από εδώ μέσα. Ναι, μην αφρίζετε εσείς.